και πετούν βόμβες μολότοφ. Σπύρο Λάμπρο, πάρε μια ανάσα να πάμε και στο Γιώργο τον Κουρδί και επιστρέφουμε και οτιδήποτε νεότερο. Να βλέπουμε τις εικόνες, κύριε και κύριοι. Είναι ζωντανή εικόνα, πεδίο μάχης, ο χώρος γύρω από το Πολυτεχνείο. Γιώργο. Είναι οι ίδιες ομάδες. Οι ίδιες ομάδες που δημιούργησαν την ένταση πριν από λίγη ώρα εδώ στον Άρη έχουν μεταφερθεί στην Τωσίτσα. Παραμένουν τουλάχιστον 400 με 500 άτομα επί της πλατείας. Έχουν στήσει κάποια μικρά ολοφράγματα, έχουν ανάψει φωτιές. Πριν από λίγη ώρα πέταξαν και εδώ μολότοφ. Πήρε φωτιά ένα περίπτερο. Κατάφερε ο ιδιοκτήτης του περίπτερου να τη σβήσει με έναν πυροσβεστήρα. Του ένωσαν κάποιοι κάτοικοι εδώ της περιοχής και άλλων. Κατάφερε να τη σβήσει τη φωτιά. Η ένταση, όπως είπαμε, παραμένει. Ουσιαστικά οι νεαροί είναι ταμπουρωμένοι στην πλατεία. Έχουν ταμπουρωθεί σε αυτό το σημείο. Γιώργο, και όπως με ενημερώνουν, αυτά που βλέπουμε τα πολεμοφόδια, δηλαδή μολότοφοι, πέτρες, οι φωτοβολίδες, είδαμε και τις φωτοβολίδες τις κόκκινες, είναι όσα έχουν απομείνει από επιχείρηση Σκούπα που έκανε λίγο νωρίτερα αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία βρήκε σε διάφορα σημεία πέρυσι πλατείας Εξαρχείων, βρήκε τσάντες με χρησιμοποιητές βεβαίως βόμβες μολότοφ. Έτσι στέρισε πολεμοφόδια. Ναι. Μάλιστα, βλέπουμε τις εικόνες, θα επιστρέψουμε αν χρειαστεί. Τώρα, προχωράμε στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Θα επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ βίντεο, στο οποίο ο αστυνομικός πήγε.